Φωτιέ άναψε στην τοπική νόδη τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη περί εκλογή στο Μουφτή του, αν και όπω σημειώνει ο κύριο Πανταράκη, μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε διευκρίνηση τη θέση που διατύπωσε. Εκλογή Μουφτή με τρόπο που θα είναι απολύτω διακριτική ευχαίρεια τη ελληνική πολιτεία και κανένα άλλο. Σε αντιδιαστολή τη θέση του κυρίου Γεωργιάδη, ο κύριο Πανταράκη σημειώνει πω αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και τότε να γίνουν οι τοποθετήσει. Και αυτή τη στιγμή στο ερώτημά σα θα πρέπει να δούμε ευρύτερα το πλαίσιο στο οποίο τοποθετήθηκε ο κ. Γεωργιάδης για να μπορέσουμε να είμαστε ακριβείς. Αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τους μουφτίδες συζητείται. Υπάρχει ήδη ένα διάταγμα προς ψήφιση. Έχουν έρθει, έχουν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με την δικαστική του δικαιοδοσία, οι οποίες σύμφωνα με τους αρμοδίους δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη. Επομένως, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, καλό θα ήταν να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι πρόκειται να συμβεί. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνησε τη συγκεκριμένη του αναφορά σε εκλογή και λέγοντας ότι ως εκλογή μπορεί να θεωρηθεί και η επιλογή τους από το κράτος. Όμως εγώ θα έλεγα ότι και με δεδομένο ότι πάντοτε εμείς εδώ σαν Νέα Δημοκρατία αλλά και σαν πολίτες της Ξάνθης συμβιώνουμε αρμονικά με όλους τους συμπολίτες μας, καλό ήταν να μην βιαζόμαστε, ούτε να δίνουμε απαντήσεις, ούτε να αναλαμβάνουμε αποφάσεις. Επομένως, ας περιμένουμε να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και από αυτό να τοποθετηθούμε. Από ό,τι γνωρίζουμε και η κυβέρνηση και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, είναι στην εκλογή. Το πώς θα γίνει αυτή η εκλογή μένει να συζητηθεί στη Βουλή. Οι θέσεις και των τριών κομμάτων είναι η εκλογή. Γιατί δεν γίνεται μία κουβέντα ώστε να λυθεί αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το θέμα το συγκεκριμένο είναι υποδιαβούλευση, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Σας είπα και για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη ότι μετά έκανε διευκρινιστική δήλωση μιλώντας ότι ως εκλογή μπορεί να θεωρηθεί και η επιλογή τους. Εγώ θα εμείνω σε αυτό που είπα αρχικά, ότι θα το θεωρούσα ανεύθυνο από μέρος μου αλλά και από μέρος της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθούμε τόσο νωρίς. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ καιρό την περιοχή. Επομένως, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε με σκοπό να λάβουμε αποφάσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια συνηθίσαμε από την πρόχειρη αντιμετώπιση των θεμάτων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και από την πραγματικά απρόσεκτη δουλειά της στην εξωτερική πολιτική. Εμείς οφείλουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το εσωτερικό της χώρας μας και να κοιτάμε με μια ματιά πιο με μεγαλύτερη φροντίδα σχετικά με προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας. Άρα εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και να αφήσουμε να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο και από αυτό να τοποθετηθούμε. Ωστόσο, ακόμη και η θέση του κ. Πανταράκη περί δημιουργίας πρώτα του θεσμικού πλαισίου και μετά τη συζήτηση επ' αυτού δείχνει τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στην τοπική οργάνωση και στον αντιπρόεδρο του κόμματος για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού για τη μειονότητα ζητήματος.